Καλό απόγευμα σε όλους. Και σήμερα μαζί σας, κυρίες και κύριοι, να βάλουμε ένα συν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το Syn News είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα. Του Flash από τη Δυτική Μακεδονία, του Δίων από την Κεντρική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Υψηλά και σήμερα στην ατζέντα τα θέματα της πανδημίας και γενικότερα τα θέματα της υγείας. Να καλησπέρισω τους συναδέλφους, την Δήμητρα Μακρύ από την Κεντρική Μακεδονία. Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, Θοδωρή. Το Βαγγέλη το Χριστόδουλο από τη Δυτική Μακεδονία και το Flash. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Θοδωρή. Και τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα, Θοδωρή. Έχουμε απόϊχο από την παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Δήμητρα, πώς πήγαν εκεί τα πράγματα? Νομίζω ότι η παρέλαση έκλεψε τις καρδιές πολλών που είναι υπέρ των παρελάσεων, κυρικά αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε από την πλευρά της πανδημίας. Προκάλεσε συγκίνηση και ο πιλότος με όλα όσα είπε του F-16 της ομάδας Δίας, όπως επίσης όμως και οι αλεξιπτιστές, οι οποίοι κατέβηκαν με ακρίβεια, με απόλυτη ακρίβεια μπροστά στην κυρία Σακελαροπούλου. Αυτά, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι. Τηρήθηκαν τα υγειονομικά μέτρα, που είναι και το ζητούμενο, γιατί η Θεσσαλονίκη μας όχι είναι στο κόκκινο, στο βαθύ κόκκινο. Τηρήθηκαν τα υγειονομικά μέτρα. Γι' αυτό και είπα και στην αρχή, για όσους προτιμούν να γίνονται ακόμα και τώρα οι παρελάσεις. Γι' αυτό να ακριβώς το λόγο. Μάλιστα. Να πάρω το πρώτο σχόλιο από τον Βαγγέλη. Βαγγέλη, στον απόϊχο των παρελάσεων, βέβαια εδώ είχαμε μόνο στα Γραβένα και στη Φλόρινα, στην Κοζάνη και στην Καστοριά υπήρχε παρέλαση μόνο τμήματων του στρατού και οι σημειοφόροι με τους παραστάτες από τα σχολεία. Τηρήθηκαν τα υγειονομικά μέτρα? Όπου ήταν δυνατόν, τηρήθηκαν. Μιλούμε για δύσκολες συνθήκες, γιατί ήταν υπαίθριος χώρος με την παρουσία θεατών. Αυτό που ακούγεται πολύ μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι ότι, εκτός από αυτό που λέγαμε παλιά, ότι ο ιός ξεχωρίζει ορθίους και καθήμενους, πλέον ίσως και ο ιός κολλάει με εντολή αντιπεριάρχη, το εννοώ, γιατί σε λίγα χιλιόμετρα απόσταση, με διαφορετικές αποφάσεις, εφαρμόστηκαν διαφορετικά μέτρα προσοχή για θέμα προστασίας του κοινού. Δηλαδή, άλλη προστασία χρειάζεται το κοινό στην Κοζάνη και διαφορετική στα Γρεβενά ή στην Φλόρινα. Είναι μια απορία που δεν απαντήθηκε και χθες. Δεν απαντήθηκε και χθες. Συνολική εικόνα μας δίνει ο Μιχάλης Αγραφιώτης. Μιχάλη, ποια είναι η συνολική εικόνα που έχουμε για την πανδημία? Γενικότερα, η εικόνα, Θοδωρή, είναι άσχημη, διότι ανεβαίνει ο αριθμός των διασυλλονωμένων, κάτι το οποίο τρομάζει τους λοιμοξιολόγους. Υπολογίζεται ότι σε λίγες μέρες θα ξεπεράσει τους 400. Επειδή πολλές θέσεις ΜΕΘ δεν μπορούν να λειτουργήσουν λόγω των αναστολών εργασίας που έχουν δημιουργηθεί σε νοσοκομεία, υπάρχει ένας φόβος για αύξηση και για κάποια περιστατικά τα οποία θα πρέπει να νοσηλευτούν στο μέλλον από άλλα γεγονότα εκτός της πανδημίας και του κορονοϊού, όπως είναι τροχαία, καρδιές, εγκεφαλικά. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι αν χρειαστούν ΜΕΘ? Οπότε υπάρχει μεγάλη συζήτηση πλέον στην κυβέρνηση τι πρέπει να γίνει και στους λοιμοξιολόγους. Και προφανώς σε λίγο καιρό, αν τα πράγματα συνεχίζουν να πηγαίνουν έτσι, ειδικά μέσα στο Νοέμβριο, αν διδαχτούμε από την περσινή εμπειρία και δούμε τι κάλυπτε πέρυσι το ρεπορτάζ σε αντίστοιχες συνθήκες, θα οδηγηθούμε αναπόφευκτα σε νέο lockdown. Δεν γίνεται αλλιώς να αυξάνονται οι θέσεις ανθρώπων διασωληνωμένων στις ΜΕΘ και εμείς να μπορούμε να συνεχίσουμε την κοινωνική δραστηριότητα όπως έχει. Είναι πράγμα αδύνατον και βεβαίως οι γιατροί είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Πάντως σήμερα ο κύριος Πλεύρης, σε σύνδεξή του, θα το δούμε στο βίντεο που θα ακολουθήσει αμέσως μετά, είπε ότι δεν θα έχουμε νέο τοπικό lockdown. Αυτό είναι εκτός τραπεζιού διαπραγματεύσεων και συζήτησης, ανέφερε. Ναι. Αυτό θα είναι λοιπόν και το θέμα το οποίο θα δείξουμε. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού, του κυρίου Πλεύρη, και επανερχόμαστε για να ανοίξουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας, που είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης. Το ότι η επέκταση της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού εξαρτάται από τα επιστημονικά επιδημιολογικά δεδομένα, υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Επιπλέον δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιβληθούν και άλλα μέτρα σε μεικτούς χώρους. Είναι ξεκάθαρο ότι αποφάσεις, οι επιτροπές εισηγούνται, η πολιτεία αποφασίζει. Είναι όμως πολιτικές, δεν έχουμε, αποφάσεις. Δεν έχουμε πάρει αποφάσεις κόντρα στη συζήτηση. Άρα την υποχρεωτικότητα την αποκλείεται, κύριε Υπουργέ. Να πάμε στην υποχρεωτικότητα. Εμείς αυτό που λέμε είναι, έρχονται οι επιτροποί των επιδημιολόγων και η κυβέρνηση αποφασίζει. Οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι σε συζήτηση και με προτάσεις της Επιτροπής Επιδημιολόγων. Τέλος, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε πως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν οριζόντια περιοριστικά μέτρα
ούτε τοπικά lockdown, ακόμα και σε κόκκινες περιοχές. Τώρα να το ξέρουν, όλες οι ιδιωτικές ΜΕΘ βρίσκονται υπό την εποπτεία του ΕΚΑΒ. 200 στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν. 200 Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλία έχουμε πάρει στη Λάρισα 30 COVID και 30 για περιστατικά χειρουργικά, ώστε να γίνονται κανονικά και τα χειρουργία, και αντίστοιχο αριθμό στο Βόλο. Και είμαστε σε συνεννόηση αυτή τη στιγμή και στη Βόρεια Ελλάδα. Επειδή η επιλογή. Αν χρειαστείτε, θα αυξήσετε. Και θα αυξήσουμε. Μάλιστα. Και κάποια νοσοκομεία ενδεχομένως γίνουν μόνο COVID. Προσπαθούμε να διατηρούμε την ισορροπία μεταξύ COVID και non-COVID περιστατικών σε αντίθεση με πέρυσι. Για ποιο λόγο. Σημαίνει ότι βαραίνει το πράγμα. Από τη στιγμή που μπαίνετε πάλι στον ιδιωτικό τομέα και επιτάσσετε νοσοκομεία στην πραγματικότητα. Δεν επιτάσσουμε, συνεργαζόμαστε. Σε εισαγωγικά. Αν χρειαστεί όμως, θα επιτάξουμε όπως επιτάξουμε και γιατρούς. Να καλησπέρισουμε τώρα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, τον κύριο Στάθη Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς, τους συνεργάτες και στους τηλεθεατές μας. Να πάρουμε το πρώτο σχόλιο σας. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η πανδημία και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, όπου πολλές περιοχές είναι στο κόκκινο, τα στοιχεία πλέον είναι ανησυχητικά, τα νοσοκομεία, όπως και εσείς γνωρίζετε, δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν, έχουν γεμίσει. Τι βλέπετε? Το ζήσαμε και το προηγούμενο διάστημα, πρόκειται για ένα δυναμικό φαινόμενο που εμφανίζει σκαμπανεβάσματα. Ιδίως στην περιοχή μας οι επιπτώσεις ήταν πάρα πολύ επώδυνες. Άρα το μοναδικό έτσι βάσιμο εργαλείο, χρήσιμο εργαλείο που έχουμε για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, της πανδημίας, είναι ο εμβολιασμός. Δυστυχώς δεν έχουμε πετύχει στη Βόρεια Ελλάδα ιδίως τα επιθυμητά επίπεδα εμβολιασμού και δράτω με τις ευκαιρίες, αν θέλετε, να καλέσω τους συμπολίτες μας, όσοι δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, να το πράξουν. Είναι το ασφαλέστερο καταφύγιο για να μην ξαναζήσουμε αυτά που βιώσαμε το προηγούμενο διάστημα. Πού αποδίδεται το ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα καλέσματα, ας πούμε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά και των πολιτικών, αλλά και των επιστημών? Δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί, και η κυβέρνηση και η εξωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα λένε εμβολιαστείτε, αλλά... Κοιτάξτε, εκφράστηκαν και κάποιες διαφορετικές απόψεις. Είναι μια κοινωνία η οποία δέχεται πολλαπλά μηνύματα. Κάποιοι έχουν λόγους που δεν εμβολιάζονται, ιατρικούς, άρα οφείλουμε να τους σεβαστούμε. Τώρα υπάρχει ένας φόβος, μια ανησυχία, την οποία σήμερα δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε δικαιολογημένη. Μετά από όλα αυτά τα ευρήματα, ήδη υπάρχουν και νέες έρευνες, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, που μαρτυρούν ότι η τεράστια πλειονότητα, ένα συντριπτικό ποσοστό του 90% των ανθρώπων που βρίσκονται σήμερα διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία, είναι ανεμβολίαστοι. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία επιφύλαξη. Έρχεται ο χειμώνας, που όπως γνωρίζουμε παρουσιάζεται ισχυρότερο το φαινόμενο, και άρα πρέπει να σπεύσουν όλοι οι συμπολίτες μας να εμβολιαστούν όσοι δεν το έχουν πράξει ακόμα. Την ώρα που εσείς καλείτε τον κόσμο, αλλά να εμβολιαστεί, αλλά και άλλοι, την ίδια ώρα η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα άλλα κόμματα σας λένε ότι έχετε ρίξει λευκή πετσέτα, σφυρίξατε τη λήξη της πανδημίας με τα μέτρα που πάρθησαν, αυτή την απελευθέρωση που υπάρχει, την κινητικότητα. Τι απαντάτε? Κάθε άλλο. Θα έλεγα ότι και τα μέτρα ήταν ανάλογα του φαινομένου. Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό, όχι ξαναλέω το επιθυμητό, αλλά σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό, είτε έχει νοσήσει είτε έχει εμβολιαστεί. Κατά συνέπεια προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην διασφάλιση των υγειονομικών όρων της δημόσιας υγείας, αλλά από την άλλη και της λειτουργίας της χώρας, της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Νομίζω ότι έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η κρίσιμη ισορροπία. Από την άλλη νομίζω ότι δεν εγκαταλείψαμε καμία τέτοια προσπάθεια. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να εκπέμπει το μήνυμα αταλάντευτο, σταθερό, ότι όλοι πρέπει να εμβολιαστούν και όσοι δεν το έχουν πράξει πρέπει να τηρούν τα περιοριστικά ελάχιστα πλέον μέτρα που έχουν προβλεφθεί από τους ειδικούς. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, μήπως κάποια μηνύματα τα οποία υπήρξαν, μπερδέψανε τον κόσμο, ή κάποιες πολιτικές οι οποίες ήταν λίγο μπρος πίσω δημιούργησαν ένα θέμα μη εμπιστοσύνης? Και σε τοπικό επίπεδο, μόλις χθες, τα είπε πριν ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος, δεν μπορεί σε μια περιφερειακή ενότητα που είναι στο κόκκινο, όπως είναι τα Γραβενά, να γίνονται κανονικά μαθητικές στρατιωτικές παρελάσεις. Στην Κοζάνη να μην γίνονται, να γίνονται μόνο οι στρατιωτικές. Και μάλιστα οι αποφάσεις να παίρνονται και πολύ αργά. Δεν στην αρχή θα γίνουν, μετά δεν θα γίνουν. Όλα αυτά μήπως δημιουργούν ένα κλίμα δυσπιστίας, περιορίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τους έχοντας την ευθύνη της διοίκησης, τι είναι κυβέρνηση, τι είναι περιφέρεια, τι είναι δήμη κτλ.?
Εγώ θα έλεγα ότι οι όποιες αυλεψίες ή αν θέλετε και αβελτηρίες που μπορεί να υπήρξαν ή και κάποια μπρος-πίσω, ξαναλέω, δεν ήταν γραμμένο πουθενά το τι έπρεπε να κάνουμε για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου πανδημικού φαινομένου. Άρα σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπήρξαν και κάποιες υπερβολές ή κάπου να μην υπήρξε η αμεσότητα στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτές οι αδυναμίες δεν δικαιολογούν είτε την έλλειψη προσοχής, είτε την παραβατική εντός αυτού του πλαισίου συμπεριφοράς, είτε τον μη εμβολιασμό. Από την άλλη, ναι, και στο πολιτικό σκηνικό, και θα πω ότι υπήρξε μια διγλωσία και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ιδίως της αξιωματικής, όπου ενώ έβγαινε και έλεγε ότι συντάσσεται με την εμβολιαστική προσπάθεια, από την άλλη διαρκώς ροκάνιζε με κάποιες διφορούμενες δηλώσεις τελεχών της τελικά αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα όμως, αφού όλοι έχουν υπάρξει δηλαδή στο παρελθόν και από τον κύριο Πολάκη και από άλλα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλώσεις που αμφισβητούσαν είτε την ορθότητα των μέτρων, είτε την αποτελεσματικότητα των μέτρων, είτε και την αναγκαιότητα αυτού του ιδίου του εμβολιασμού. Έτσι. Υπήρξαν αυτά. Ευτυχώς υπήρξε μια ευθυγράμμιση από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πλέον όλοι ομονοούμε στο αυτονόητο. Όλοι ότι πρέπει να εμβολιαστούμε. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι εμβολιασμένοι. Είναι κάποιοι βουλευτές από τα κόμματα, από όλο το φάσμα νομίζω. Δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, αλλά νομίζω ότι έχει βγει σχετική ανακοίνωση από το Προεδρείο της Βουλής, όπου εξηγούνται οι λόγοι και αφορούν σε ιατρικούς λόγους για τα άτομα που δεν έχουν εμβολιαστεί. Το ότι υπάρχουν άνθρωποι και στην αυτοδιοίκηση που δεν εμβολιάζονται, όπως για παράδειγμα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, που ρωτήθηκε ενώπιον του Υπουργού και ένιωσε ο Υπουργός μια κάποια μηχανία, σας έχει δοθεί κάποια εξήγηση? Δεν ζήτησα κάποια εξήγηση. Νομίζω ότι και ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι θα εμβολιαστεί. Έχει περάσει κάποια ζήτημα τέλος πάντων προσωπικό, υγείας. Νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να δείξουμε όλοι τον δέοντα σεβασμό. Μάλιστα. Για να πάω στους συναδέλφους. Μιχάλη Αγραφιώτη. Κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ρωτήσω. Είστε ικανοποιημένος με την μέχρι σήμερα πορεία της πολιτικής διαχείρισης της κυβέρνησης, που ναι, θα επηρεαστεί και από το υγειονομικό κομμάτι, γιατί οι υγειονομικοί θα δώσουν τις συμβουλές τους που λέμε οι επιστήμονες, όμως φαίνεται καθαρά ότι σε κάποιες περιπτώσεις ο πολιτικός λησμονεί τους επιστήμονες και παίρνει καθαρά πολιτικές αποφάσεις. Σαν αυτό που είπε ο κύριος Πλεύρης σε σχέση με το ότι δεν θα γίνουν τοπικά lockdown, αν χρειαστεί θα πρέπει όμως να γίνουν, δεν θα πρέπει να γίνουν αν πούνε οι λοιμοξιολόγοι. Εσείς είστε ικανοποιημένος γενικά από την μέχρι τώρα πορεία της πανδημίας σε σχέση με το χειρισμό από την κυβέρνηση? Νομίζω ότι τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί, ενίοτε δραματικά, ενίοτε τραγικά δεδομένα, στα οποία κανένας δεν θέλει να μπαίνει, κανένας δεν θέλει να συγκρίνει νεκρούς, αλλά αναπόφευκτα κάποια στιγμή μετράμε τις πληγές μας. Νομίζω ότι η χώρα τα έχει πάει καλά. Ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ένα αδυνατισμένο, λόγω και της παρατεταμένης πολυετούς κρίσης, υγειονομικό σύστημα υγείας. Νομίζω ότι υπήρξε η αναγκαία ενίσχυση. Από την άλλη, αφομοιώθηκαν, ενσωματώθηκαν, υιοθετήθηκαν ψηφιακά μέσα. Υπήρξαν εγκαίρως τα εμβόλια στην διάθεση του πληθυσμού και εμβολιαστικά κέντρα σε πολύ μεγάλο αριθμό. Άρα νομίζω ότι έγινε μια προσπάθεια και υπήρξε ένα αποτέλεσμα που ενδεχομένως να ξεπερνούσε και τις προσδοκίες. Κύριε Γραφιώτη, εγώ δεν θα σας κρύψω. Εγώ θέλω να συγκρινόμαστε με τις καλύτερες χώρες, με τις πιο ανεπτυγμένες. Αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε και σε ποιο σημείο βρεθήκαμε το 2019, ποια ήταν η αφετηρία δηλαδή αυτού του τεράστιου προβλήματος που, ας μην το ξεχνάμε και αυτό, γονάτισε πολύ ισχυρά συστήματα και υγειονομικά και οικονομικά και πολιτικά. Άρα νομίζω ότι υπήρξε μια διαχείριση, υπήρξε αντιμετώπιση και στο υγειονομικό σκέλος και στο οικονομικό. Βλέπουμε τα αποτελέσματα ακόμα και σήμερα. Όλοι εμπιστεύονται την χώρα μας και στον τουρισμό. Υπήρξε μια καλύτερη επίδοση από το αναμενόμενο, παρά τις αρνητικές προβλέψεις, τις δυσίωνες προβλέψεις της αντιπολίτευσης, οι οποίες και πάλι διαψεύστηκαν. Θέλω να πάω στη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα.
Καλησπέρα και από εμένα. Κύριε Κωνσταντινίδη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τα νούμερα του φετινού Οκτώβρη, συγκριτικά με τα νούμερα του περσινού, του Οκτώβρη του 2020, είναι σαφώς ανεβασμένα και σε ό,τι αφορά τους νεκρούς και τα κρούσματα. Και φυσικά έχουμε δει τις προσπάθειες της κυβέρνησης να στελεχώσουν κατά κάποιο τρόπο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και με κλίνες και σε προσωπικό. Ωστόσο, φαίνεται ότι η λογική αυτή που ήθελε οπωσδήποτε τους υγειονομικούς να είναι εμβολιασμένοι πήγε πίσω και έχει προκαλέσει νέα μείωση του προσωπικού σε πολλά από τα νοσοκομεία της πόλης μας, της χώρας μας. Πώς αντιδράει η κυβέρνηση, τι βλέπετε εσείς ότι πρέπει να γίνει τη στιγμή που οι ελλείψεις φαίνεται ακόμη μια φορά ότι βάζουν πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα, σε πολύ δύσκολο επίπεδο το χειρισμό της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης. Κυρία Μακρύ, τα μέτρα που λαμβάνονται απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσμού. Είναι κατανοητό νομίζω από όλους μας ότι οι εμβολιασμένοι κινδυνεύουν λιγότερο. Άρα τα μέτρα λαμβάνονται πρωτίστως σήμερα για τους ανεμβολίαστους. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε νευραλγικούς τομείς της λειτουργίας του κράτους, ιδίως στον τομέα της υγείας, πρέπει να προστατευθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι προστρέχουν για να λάβουν τις υπηρεσίες του συστήματος. Άρα ήταν αναγκαία τα μέτρα που ελήφθησαν. Έχουν αναμφίβολα κόστος στη λειτουργία των δομών. Επιστρατεύεται και ο ιδιωτικός τομέας για συμπράξεις, για την λειτουργία, για την παραχώρηση στο σύστημα υγείας κλινών. Νομίζω ότι υπάρχουν στη φαρέτρα του κράτους, της πολιτείας, αρκετά μέτρα και πόροι για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το κύμα. Αλλά ξαναλέω, όσο δεν θα λειτουργήσουμε στο πλαίσιο που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί, τόσο ακριβότερα θα πληρώσουμε το τίμημα αυτής της προσπάθειας. Υπόθηκε κάτι από τον κύριο Αγραφιώτη προηγουμένως, κατά πόσο συνάδουν η πολιτική στόχευση, η πολιτική διαδικασία με τις υποδείξεις των επιστημόνων. Νομίζω ότι είναι δύο παράλληλες διαδικασίες, οι οποίες νομίζω κατατείνουν ασφαλώς στον ίδιο στόχο. Από την άλλη όμως, προφανώς πολιτικά, κάποιος πρέπει να λάβει υπόψη του και τα άλλα δεδομένα της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Αλλά, ξαναλέω, οι κόκκινες γραμμές είναι οι υποδείξεις των γιατρών, των επιστημόνων. Αυτό καλούμε όλη την κοινωνία να κάνει, να σεβαστεί τους ειδικούς και να πιστέψει στις υποδείξεις τους. Τώρα, η κοινωνία πρέπει να πιστεί αυτοί που δεν εμβολιάστηκαν να εμβολιαστούν τώρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Η πολιτεία την ίδια ώρα, πέρα από τις κατευθύνσεις, τις πολιτικές αποφάσεις που παίρνει με τους επιδημιολόγους, πρέπει να πάρει και εκείνες τις πρωτοβουλίες που να ενδυναμώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σωστά. Και όταν λέμε Εθνικό Σύστημα Υγείας, εννοούμε πρωτοβάθμια περίπτωση, δευτεροβάθμια. Εγώ βάζω και τον ιδιωτικό τομέα μας, γιατί και ο ιδιωτικός τομέας είναι μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εκεί τι γίνονται τα πράγματα. Με την αναστολή των υγειονομικών, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών και ο κ. Παπα-Νικολάου, μας τα είπαν πολλοί γιατροί, ότι με την αναστολή των υγειονομικών, εκεί που είχαμε κενά στα νοσοκομεία, επιδεινώθηκε η κατάσταση. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες. Είχε πει ο κ. Πλεύρης ότι αν δείτε ότι μπαίνει και ο ιδιωτικός τομέας στο κομμάτι του COVID, σημαίνει ότι τα πράγματα πλέον είναι τραγικά. Βλέπω τον Μιχάλη στο μόνιτορ να κουνάει το κεφάλι. Έτσι ακριβώς το είπε. Βλέπουμε τώρα αρχίζει να μπαίνει και ο δυτικός τομέας. Πού οδηγούμαστε? Οι πολίτες πρέπει να εμβολιαστούν. Το λέτε. Okay. Η πολιτεία αυτό που πρέπει να κάνει με τα νοσοκομεία, με την πρωτοβάθμια περίπτωση, το κάνει? Πρέπει να έχουμε όλους τους πόρους ενεργούς. Άρα προφανώς πρέπει να συνταχθεί σε αυτή την προσπάθεια και ο ιδιωτικός τομέας, και έγινε και στο παρελθόν. Αξιοποιήθηκαν κλίνες, μεθ και μη στην διαδικασία αυτή. Από την άλλη, πρέπει να μην ξεχνάμε ότι και οι πόροι δεν είναι, είναι πεπερασμένοι, ακόμα και σε ανθρώπινο δυναμικό. Το ξέρετε καλά ότι προκυρήσονται θέσεις επιστημονικού προσωπικού και δεν υπάρχει ενδιαφέρον από επιστήμονες, από γιατρούς. Πολλοί έχουν φύγει και στο εξωτερικό. Άρα δεν εξαρτάται μόνο από την πρόβλεψη που μπορεί να κάνει κανείς ή από τους πόρους που θα διαθέσει. Νομίζω ότι σε αυτό το σκέλος ειδικά έχει γίνει πολύ προεργασία, πολλή δουλειά σε θεσμικό επίπεδο και για τη διευκόλυνση, με συγχωρείτε, των δομών υγείας στη σύναψη συμβάσεων απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού.
Από την άλλη, ναι, υπάρχει ζήτημα με έλλειμμα ιδίως σε κάποιες ειδικότητες, σε νοσοκομιακά ιδρύματα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε εκ των ενόντων. Μαγικές λύσεις προφανώς δεν υπάρχουν. Για τους πόρους που λέτε, ο προϋπολογισμός του 2022 έχει 900 εκατομμύρια λιγότερα για το σύστημα υγείας, για την υγεία. Εδώ. Σε σχέση προφανώς με το 2021, όπου είχαμε αυτά τα, το εκτεταμένο φαινόμενο, έτσι. Ποιο φαινόμενο, αναμένεται, δηλαδή. Αναμένεται προφανώς, βρισκόμαστε σε μία ύφεση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Δεν έχουμε φτάσει στα επίπεδα των διασωληνωμένων που βρισκόμαστε. Δηλαδή, τα 900 εκατομμύρια, το προηγούμενο επίπεδο. Τα 900 εκατομμύρια που κόψατε δεν τα χρειαζόμαστε. Κύριε, αν Καραπίδη, δεν τα έχετε εγγεγραμμένα, πώς θα προσλάβετε, πώς θα αναβαθμίσετε δομές, πώς θα φτιάξετε ΜΕΘ, πώς θα στελεχώσετε νοσοκομεία. Την ίδια κριτική δεχτήκαμε και το 2021, ότι έχουμε μειωμένους πόρους για την υγεία. Ξεχνάτε ίσως ότι και εκεί πέρα υπήρχε ένα μαξιλαράκι, το οποίο όχι μόνο υπερκάλυψε τις δαπάνες του προηγούμενου έτους, αλλά κινήθηκε σε επίπεδα πρωτόγνωρα για τα οικονομικά δεδομένα της χώρας. Αντίστοιχες προβλέψεις θα υπάρξουν και στον φετινό προϋπολογισμό. Δεν θα υπάρξει καμία ανάγκη στον τομέα της υγείας που να μην καλυφθεί. Υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και άρα μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όπου απαιτηθούν και διαρθρωτικές κινήσεις... Έχουμε κάνει ένα ταμείο πόσα διαθέσαμε στον ιδιωτικό τομέα της υγείας και πόσα διαθέσαμε στο δημόσιο τομέα. Έχουμε κάνει κάποιο ταμείο. Τα συγκριτικά μεγέθη αυτή τη στιγμή δεν τα έχω πρόχειρα, αλλά είναι απολύτως βέβαιο ότι τα μεγέθη στον δημόσιο τομέα είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερα. Στον ιδιωτικό τομέα έχετε την αίσθηση όμως ότι μπορούν οι πολίτες να εξυπηρετηθούν και λόγω και της πανδημίας που επιδεινώνει την οικονομική τους θέση, αλλά και πολλοί εκ των πολιτών μας, συμπολιτών μας, δεν έχουν τη δυνατότητα να προστρέχουν εκεί. Δηλαδή, παράδειγμα, να κάνουν μια επέμβαση σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, αντιλαμβάνεστε ποιες είναι οι τιμές εκεί. Κύριε Καρυπίδη, καλώς είπατε προηγουμένως ότι. Δηλαδή, λέω μήπως να το πιάσετε διαφορετικά, εννοώ. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο βασικός πυλώνας που στήριξε αυτή την προσπάθεια ήταν ο δημόσιος τομέας. Αλλά σωστά αναγνωρίσατε προηγουμένως και την σύμπραξη και την συνεισφορά και των ανθρώπων που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα υγείας. Από την άλλη, νομίζω ότι έχει πολλά δομικά στοιχεία που θα έπρεπε κανείς να αναλύσει σε μια τέτοια συζήτηση για να δούμε γιατί σήμερα οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν να προστρέξουν και σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας και κυρίως αυτό έχει να κάνει με το πολύ χαμηλό ποσοστό ιδιωτικής ασφάλισης. Σε άλλες χώρες βεβαίως, όπου είναι αυξημένο το ποσοστό ιδιωτικής ασφάλισης, εκεί οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ πιο προηγμένες ενδεχομένως, αλλά και έχουν μεγαλύτερη ευκολία οι ίδιοι οι πολίτες να προστρέχουν σε αυτές. Είστε ικανοποιημένος από τα δύο νομαρχιακά νοσοκομεία που έχουμε στην περιφερειακή ενότητα που εδώ εκλέγεστε, εδώ εκπροσωπείτε, εδώ είστε βουλευτής, ενώ το Μαμάτσιο και τον Ποδοσάκιο. Νομίζω ότι είχαμε την παραιτήση στην αποχώρηση δύο καρδιολόγων. Δεν ξέρω αυτό αν μου το επιβεβαίωσε ο Μιχάλης ο Γραφείος, έτσι είναι, Μιχάλη. Ναι, και αναισθησιολόγων, καρδιολόγων, γενικότερα υπάρχει σοβαρό ζήτημα, το οποίο και ένα άλλο που θα ήθελα να επισημάνω, Θοδωρή, να σου επισημάνω, είναι πριν από λίγους μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε χιλιομετρικές αποστάσεις στα νοσοκομεία και είπε δεν μπορεί να υπάρχουν δύο νοσοκομεία ανάμεσα σε 30 χιλιόμετρα. Ως λογική είναι σωστό, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε την Κοζάνη και την Πτολεμαίδα, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης και της Δυτικής Μακεδονίας, ενάμα χωρίς νοσοκομεία, δεν είναι, κύριε Κωνσταντινίδη? Το ίδιο πράγμα έχουμε και στην Ημαθία, μεταξύ Βέρειας και Νάουσας. Ο δήμαρχος της Νάουσας μας είπε ότι λέει, δεν κινδυνεύει το νοσοκομείο της Νάουσας, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Το λέμε και αυτό. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία είναι πιο επίκαιρη από ποτέ ασφαλώς, αλλά πρέπει να πούμε λίγο κάτι. Ότι ο κάθε γιατρός, ο κάθε επιστήμονας που βλέπει την προσωπική του επιστημονική εξέλιξη, καριέρα σε κάποιον άλλο χώρο, κανένας δεν μπορεί να του αφαιρέσει το δικαίωμα είτε να πάει σε μια διαδικασία πρόσληψη σε κάποιο άλλο ίδρυμα, είτε ενδεχομένως και να φύγει και από τον δημόσιο τομέα. Άρα τέτοια κενά συγκυριακά μπορεί να υπάρξουν. Έχω όμως, και το λέω με τα βεβαιότητα σε αυτό, έχω την άμεση πληροφόρηση και την πολύ πρόσφατη ότι τα συγκριτικά στοιχεία με το κοντινό παρελθόν σίγουρα είναι θετικά, υπό την έννοια ότι ο αριθμός των απασχολούμενων στις δομές υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερος από το πρόσφατο παρελθόν. Ξαναλέω, μπορεί να υπάρχουν συγκυριακά κενά. Θα γίνουν και γίνονται συνέχεια προκηρύξεις για την πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού, έστω και επικουρικού. Εμείς θα θέλαμε μονίμου, αλλά έστω και επικουρικού. Υπάρχει, αναγκάζομαι να το επαναλάβω, κατά περίπτωση σε ειδικότητες λειψανδρία.
Υπάρχει δηλαδή έλλειψη ανθρώπων που επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα. Παρά το γεγονός ότι και διευκολύνθηκαν οι διαδικασίες, αλλά και υπάρχουν, θεσμοθετήθηκαν και ειδικά κίνητρα για την πρόσληψη ιατρικού προσωπικού. Από την άλλη, θέλουμε ισχυρά νοσοκομεία, στο βαθμό που μπορούν να υποστηριχθούν περισσότερες δομές και περιφερειακές δομές υγείας, καλό είναι να υπάρξουν, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς μπορούμε να πετύχουμε και την επαρκή στελέχωση ενδεχομένως ενός μεγάλου νοσοκομείου σε επίπεδο νομού ή Δυτικής Μακεδονίας και βεβαίως την αποφυγή των συνεχών διακομιδών σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία άλλων πόλεων. Το οποίο και αυτό συνεπάγεται μεγάλη διαρροή πόρων και οικονομικών αλλά και ανθρώπινου δυναμικού δεδομένου ότι κάποιοι άνθρωποι συνοδεύουν αυτές τις διακομιδές και σε άλλα νοσοκομεία. Κινδυνεύει το μαμάτσιο τον Ποδοσάκιο, μετά όσα είπε ο Πρωθυπουργός και είπε και ο Μιχάλης. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κινδυνεύει ούτε το ένα νοσοκομείο, ούτε το άλλο. Πρέπει να κάνουμε, δεν είναι ζήτημα αν κινδυνεύει. Σημασία έχει πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε για τους συμπολίτες μας καλύτερες υπηρεσίες. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι σε απόσταση 30 χιλιόμετρων δεν μπορεί να είναι δύο νοσοκομεία. Αυτό αυτομάτως σας ανησύχησε. Ρωτήσατε αν αγγίζει τον Παμάτσο και τον Ποδοσάκιο. Φυσικά έχετε και ενημέρωση τι σας είπαν, αυτό ρωτάμε. Θα σας πω. Πείτε όταν μας. Ανοίξει αυτή η συζήτηση. Α, αυτή δεν η συζήτηση δεν έχει ανοίξει, όχι. Είναι δηλαδή όπως έγινε και με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. Το είπε από τον ΟΗΕ ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν ήξερε κανένας εδώ. Τι εννοείται δεν το ήξερε. Εσύ, τι δεν ξέραμε δηλαδή εμείς. Όταν εδώ είπε ο Πρωθυπουργός στον ΟΗΕ κλείνω τις λιγνητικές μονάδες, ούτε ο Υπουργός Ενέργειας δεν ήξερε. Συγγνώμη, δεν ξέραμε ότι κλείνουν οι λιγνητικές μονάδες εδώ πέρα. Φυσικά δεν ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Όχι βέβαια. Δεν υπήρχε πρόγραμμα για το κλείσιμο της Καρδιάς. Για τον ΟΗΕ Καρδιάς και για τον ΟΗΕ. Έχει κλείσει κάτι άλλο. Για το σύνολο των μονάδων. Α, δεν θα κλείσουν. Δεν είπα εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Αν έχουμε κάτι καινούργιο, πείτε το. Όχι. Αν δεν κλείσουν. Κύριε Καρυπίδη, νομίζω ότι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ζούμε την ίδια εδώ και έχουμε τις ίδιες αγωνίες. Τα έχουμε πει κατά επανάληψη σε άλλα. Όταν ο Πρωθυπουργός πήγε στον ΟΗΕ και είπε στην περιφέρεια και τα λοιπά. Να τα επαναλάβουμε και σήμερα εδώ πέρα. Πολύ ευχαριστώ. Ήξερε ο Υπουργός ή εσείς. Λέω λοιπόν. Το ξέραμε όλοι ότι οι μονάδες της περιοχής είχαν ημερομηνία λήξης. Το ξέραμε όλοι ότι οι μονάδες της περιοχής δεν μπαίνανε στο σύστημα, μπαίνανε τελευταίες. Και επειδή υπήρχε επάρκεια από άλλους πόρους και από άλλες πηγές, δεν μπαίνανε καθόλου. Τα ξέραμε όλα. Και επειδή ήταν ανταγωνιστικός ο Λιγνίτης. Ασφαλώς. Τώρα που είναι ανταγωνιστικός και φθηνότερος, γιατί δεν τις βάζετε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της ενεργειακής κρίσης, επιστρατεύονται και ενώ ακόμα δεν έχει λήξει το χρονοδιάγραμμα, δεν βρισκόμαστε στο 23, δεν έχουν ενεργοποιηθεί και δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία οι ΑΠΕ, οι οποίες βρίσκονται υποκατασκευή στην περιοχή, για να πούμε εάν το ενεργειακό ισοζύγιο εμφανίζεται ελλειμματικό, τότε μπορούμε να το πούμε. Αλλά να σας πω και το άλλο. Δεν είναι και τίποτε γραμμένο στις πέτρες. Το 75% της ενέργειας, κύριε Κωνσταντίνε, αυτή τη στιγμή εισάγεται. Και χάρη του περιβάλλοντος που λέμε να κλείσουμε τις μονάδες και να πετύχουμε τους περιβαλλοντικούς στόχους, και πρέπει να το κάνουμε αυτό για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, έτσι, εισάγεται με ρεύμα από πολύ βρώμικο λιγνίτη από τη γειτονιά μας. Δεν υπάρχει σήμερα πολιτικός εκφραστής στη χώρα. Παρακαλώ. Όμως, δεν μπορεί να λέμε υπερασπίζουμε το περιβάλλον, αλλά παίρνω ενέργεια βρώμικη από τη γειτονιά μου, από λιγνίτη που καίγεται σε εργοστάσιο χωρίς να υπάρχουν φίλτρα και περιβαλλοντικές πολιτικές προστασίες. Αυτός ακριβώς ο λόγος και η ενεργειακή κρίση επιτάσσουν την μετάβαση σε μια εθνική αυτάρκεια, η οποία θα προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το ξέρετε καλά ότι δεν υπάρχει εκφραστής πολιτικός στη χώρα που να αντιτάσσεται σε αυτό το σχέδιο, σε αυτή τη μετάβαση. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη πολιτικός σχηματισμός που να αντιτάσσεται σε αυτή τη μετάβαση. Προσφάτως, μάλιστα, για να το πούμε, οι εκφραστές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, στο Ευρωκοινοβούλιο, καταψήφισαν τον ενεργειακό νόμο, γιατί είπαν ότι είναι δηλός. Τον θέλανε πιο αποφασιστικό, τον θέλανε πιο άμεσο. Θέλανε δηλαδή μεγαλύτερο ποσοστό στη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές. Ναι, πείτε όλο, μετάβαση πείτε όλο το κείμενο. Από τα ορυκτά. Ολόκληρο το ορυκτά, ξέρετε τι σημαίνει. Και πετρέλαιο και φυσικό αέριο και λιγνίτη. Εδώ ζούμε μόνο, τελειώνω το λιγνίτη, ενδυναμώνω όμως το αέριο. Η συζήτηση αφορά, το ξέρετε καλά, ότι το φυσικό αέριο είναι μεταβατικό καύσιμο για όλη την Ευρώπη. Ο στόχος για το 2050 αφορά την πλήρη απεξάρτηση από τα προϊόντα αυτά
για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2050. Τα χρονοδιαγράμματα έχουν τεθεί. Προφανώς και δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα η ενεργειακή κρίση, η οποία όμως ευελπιστούμε ότι θα έχει πρόσκαιρα χαρακτηριστικά. Μεταβατικό καύσιμο το αέριο που τα κλειδιά τα έχει η Ρωσία, αλλά δεν ανησυχεί η Γερμανία γιατί έχει σταθερά συμβόλαια μαζί τους, πολύ χαμηλά. Έτσι, και πρέπει να έρθει το συμπιεσμένο από την Αμερική. Η συζήτηση για τα γεωπολιτικά συμφέροντα είναι πάντα ανοιχτή. Και νομίζω ότι η Ελλάδα πρέπει να την κάνουμε, γιατί δεν έχουμε πιο χρόνο. Η Ελλάδα κάνει όλες τις αναγκαίες ενέργειες και η σημερινή κυβέρνηση για τη σύναψη γεωενεργειακών συμφωνιών, οι οποίες θα εξασφαλίσουν επάρκεια ενεργειακή και κατά το δυνατόν τις οικονομικότερες λύσεις για το σύστημα. Ωραία. Άρα κρατούμε ότι δεν υπάρχει θέμα για τον Ποδοσάκη και τον Μαμάτζο. Σήμερα περισσότερο εστιάσαμε στην υγεία και έτσι έπρεπε. Θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Κωνσταντίνη, να μιλήσουμε και για όλα τα θέματα. Έτσι, πάντα είναι σημαντική η παρουσία σας και ο δημόσιος λόγος σας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Εγώ και να σας συγχαρώ για την προσπάθεια των συνεργαζόμενων τηλεοπτικών σταθμών να έχουν μια ευρύτερη εμβέλεια και να αναδεικνύουν τα προβλήματα της κοινωνίας μας. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνη. Καλή δύναμη. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, από το διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Flash, του Δίον και του Center. Μια προσπάθεια να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωση σε όλους τους πολίτες της Βορείου Ελλάδος, από την Ήπειρο μέχρι και τον Εύρο. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις δομές που αφορούν τον καρκίνο. Είναι ο μήνας κατά του καρκίνου. Είχαμε και τη μεγάλη απώλεια της φόβης γεννήματα από καρκίνο. Θα καλησπέρισω τον συνάδελφο τον Κώστα τον Μαυρίδη. Καλησπέρα. Και θα έχουμε την ευκαιρία μαζί με τον Κώστα, αφού μας δώσει όλες τις τελευταίες έτσι λεπτομέρειες το τι πραγματικά γίνεται στην περιοχή μας και στη Βόρεια Ελλάδα, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Όμηρο Παπαθανασίου, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Αντικαρκινικής Εταιρείας, του Συλλόγου Αντικαρκινοπαθών στην Δυτική Μακεδονία, εδώ στην Κοζάνη. Καλησπέρα, κύριε Παπαθανασίου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είμαι ο πρόεδρος του παραρτήματος του νόμου Κοζάνης της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Είναι παράρτημα, αλλά είστε πρόεδρος και του συλλόγου. Ναι. Ωραία. Κώστα, για πες μας. Ναι, αυτό που έχει σημασία να κρατήσουμε είναι ότι η καμπάνια ευαισθητοποίησης γίνεται το μήνα Οκτώβριο. Είναι ο μήνας κατά του καρκίνου και υπέρ της πρόληψης κατά του καρκίνου. Και πιο συγκεκριμένα υπήρξαν και την εβδομάδα που μας πέρασε η μέρα του καρκίνου του μαστού και πολλές είναι οι κυρίες, άλλωστε ο καρκίνος του μαστού είναι και ο επίμαχος για τον οποίο φέρνει το θέμα στην επικαιρότητα λόγω της απώλειας της φόφης της γεννηματά και νομίζω ότι ολοένα και περισσότεροι πρέπει να ευαισθητοποιηθούν, να κάνουν αυτήν την προληπτική εξέταση που ξεκινά από τον ίδιο από την ίδια την γυναίκα μέχρι να φτάσει σε σημείο να πάει στον γιατρό της για να κάνει την απαραίτητη εξέταση. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μια ευαισθητοποίηση και μια περισσότερη παρουσία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας με τη δημιουργία και του παραρτήματος, ο πρόεδρος του οποίου μας τιμά στην κουβέντα μας. Για πείτε μας, κύριε Πρόεδρε, πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, μήνας πρόληψης ενάντια στον καρκίνο του μαστού, όπως είπε και ο κύριος Μαυρίδης, ο μήνας Οκτώβρης. Θα συμφωνήσω ότι όντως υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση πλέον των γυναικών για την πρόληψη ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Σίγουρα ακόμα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Η ενημέρωση είναι αυτή που βοηθάει. Όταν καταλάβουμε και κατανοήσουμε πλήρως τη σημαντικότητα της πρόληψης, τότε θα είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και θα κάνουμε έγκαιρα και σωστά τις προληπτικές μας εξετάσεις. Κάθε χρόνο
Στην Ελλάδα διαγνώσκουμε 4.500 νέα κρούσματα καρκίνου του μαστού. Για κάθε 100 διαγνώσεις, μια διάγνωση αφορά στους άντρες. Πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε και εμείς στο μυαλό μας, ότι ναι μεν είναι μια νόσος που αφορά περισσότερο τις γυναίκες, αλλά όχι εξ ολοκλήρου. Η πρόληψη είναι αυτή που βοηθάει. Αν η διάγνωση γίνει σε πολύ αρχικό στάδιο, τότε τα ποσοστά της πενταετούς επιβίωσης ξεπερνούν το 95%, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό να ξέρουμε και να έχουμε συνέχεια στο μυαλό μας. Τώρα, πάλι, στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε υψηλό ποσοστό θανάτων συγκριτικά με άλλες χώρες, γιατί η διάγνωση γίνεται συνήθως όταν ο καρκίνος είναι, όταν η νόσος πλέον έχει προχωρήσει και σε άλλα όργανα, είναι σε προχωρημένο στάδιο λοιπόν. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν κάνουμε τις προληπτικές μας εξετάσεις. Για πολλούς και διάφορους παράγοντες, έτσι. Η πρόληψη είναι σημαντική, συμφωνούμε μαζί σας. Τώρα, ωστόσο όμως, έχουμε ανθρώπους που νοσούν. Έχουμε συμπολίτησές μας, αφού μιλάμε για τον καρκίνο του μαστού, που είναι πάρα πολλές και νοσούν. Εκεί τι γίνεται, υπάρχει ανάλογη στήριξη? Τώρα και με την πανδημία που τα νοσοκομεία μας γίνανε μονοθεματικά, αυτές οι γυναίκες βρίσκουν ανταπόκριση, περιθάλπτονται. Αν χρειαστεί επέμβαση, γίνονται επεμβάσεις. Τι γίνεται με τα φάρμακα, όλο αυτό το πλέγμα υφίσταται ή πάει προς τα πίσω και έχουμε μία έκπτωση στην υγεία λόγω της πανδημίας? Το πώς παρέχεται και από την οργανωμένη πολιτεία, και από τα νοσοκομεία, αλλά και γενικότερα. Θα σας πω, στην πρώτη φάση της πανδημίας, στην πρώτη φάση των καραντίνων, πραγματικά η ζωή του καρκινοπαθή, όπως και άλλων ασθενών από με άλλες ασθένειες, είχε γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Έπαιρναν ληφθεί μέτρα, καθυστερούσαν θεραπείες γιατί ο όγκος δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί και λόγω των μέτρων. Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Εδώ και πολύ καιρό έχει ξαναμπεί, αν θέλετε, η ρουτίνα του καρκινοπαθή στα νοσοκομεία. Έχουν πάρει ρότα και αξίζουν πολλά συγχαρητήρια όλες οι δημόσιες δομές για τον αγώνα που κάνανε και όλοι οι υγειονομικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι των δημόσιων δομών και των ιδιωτικών φυσικά, προς Θεού. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα, γιατί και πριν την καραντίνα υπήρχαν προβλήματα και θα υπάρχουν ίσως και μεταγενέστερα. Πρέπει να ληφθούν μέτρα, πρέπει να πάρθουν αποφάσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του καρκινοπαθή στη χώρα μας είναι η λίστα για αναμονή για ακτινοθεραπείες, κάτι το οποίο πρέπει να γίνει κάτι με αυτή την κατάσταση. Καθυστερούν πάρα πολύ, δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα να πάνε ιδιωτικά και ξέρουμε πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος που δεν έχει δυστυχώς ο καρκινοπαθής, δεν είναι σύμμαχος τον ασθενή που νοσεί από καρκίνο ο χρόνος. Οπότε αν καθυστερήσει και αυτό, χάνουμε χρόνο και επιβαρύνεται η υγεία. Παρ' όλα αυτά, θα ξαναπώ όμως για να κλείσω με αυτό όσο και αφορά το θέμα, την ερώτηση που μου θέσατε. Πλέον έχει ξαναμπεί σε ροή εδώ και αρκετό καιρό. Σε καλή ροή στα πράγματα, όπως ήταν και πριν την καραντίνα. Μάλιστα. Κώστα, αν μου επιτρέπεις, προς εσένα θα απευθυνθώ. Ναι. Το θεαγένιο, επειδή το καταγράφουμε στη Θεσσαλονίκη και από όλη την Βόρεια Ελλάδα έχουμε μία εικόνα, έχει φρακάρει. Έχουμε μία καταπληκτική ογκολογική κλινική. Σαν υποδομή στον Ποδοσάκιο. Συνομίλησα με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Ξανθό, συνομίλησα και με πολλούς εκπροσώπους της κυβέρνησης. Και τους είπε: εντάξει, ο Πρωθυπουργός θέλει να κάνει ένα νέο ογκολογικό νοσοκομείο. Θα το έχετε ακούσει, το εξήγηλε στην έκθεση, κύριε Παπαθανάσιο. Γιατί τον Ποδοσάκιο, που έχει μια φοβερή υποδομή, δεν την αφισβητεί κανείς, γιατί δεν την ενδυναμώνουμε, γιατί δεν τη στελεχώνουμε, γιατί τη βάζουμε σε μια τέτοια λειτουργία που θα αποσυφορήσει και το θεαγένιο και από εκεί και μετά και τα επόμενα βήματα, αν θα υπάρξουν, καλοδεχόμενα για τους καρκινοπαθείς μας. Δεν ξέρω ποια θα είναι η άποψη του κ. Παπαθανασίου, θα μας την πει, αλλά θέλω να μου πεις λίγο τι λέει το ρεπορτάζ. Ποια είναι τα τελευταία νέα? Το ρεπορτάζ λέει ότι δεν είμαστε ελκυστικοί ως περιοχή για να έρθουν γιατροί. Γιατί χρειάζονται γιατροί για να στελεχώσουν μια κλινική που, σωστά είπες, υποδομή υπάρχει, η ξενοδοχειακή και μάλιστα και με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή που γνωρίζεις πολύ καλά, είχε γίνει και επέκταση της νέας πτέρυγας και άρα υπάρχει η υποδομή, χρειάζεται όμως η στελέχωση. Και η στελέχωση, θα συμφωνήσει ο κύριος Παπαθανασίου, δεν είναι αυτή που περιμένουμε. Και απ' την άλλη χρειάζεται και πανεπιστημιακή στελέχωση σε γιατρούς, δηλαδή πανεπιστημιακούς, γιατί το Θεαγένειο και τα μεγάλα νοσοκομεία των κέντρων, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έχουν τέτοιου είδους γιατρούς που στην περιφέρεια δεν έρχονται, δυστυχώς. Μάλιστα. Κύριε Παπαθανασίου.
θα πρέπει, κύριε Καρυπίδη, θα σας πω, θα πρέπει επιτέλους να αποκεντρωθεί λίγο το θέμα ογκολογικής κλινικής, ογκολογικού νοσοκομείου, ογκολογικής πτέρυγας στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνουν ογκολογικές μονάδες όντως σε άλλες πόλεις. Αυτή τη στιγμή το Ποδοσάκιο νοσοκομείο εξυπηρετεί ασθενείς με την νόσο αυτή από πάρα πολλές περιφέρειες. Δυστυχώς υπάρχει ένας ογκολόγος μόνο. Θα πρέπει να προκηρυχτούν και καινούργιες θέσεις ογκολόγων και να συνεχίσει να αναπτύσσει το Ποδοσάκιο. Έχει δείξει ιστορικά το Ποδοσάκιο ότι όντως λόγω μη επάνωσης της επάνδρωσης έχουν, στο παρελθόν έχουν χαλάσει μηχανήματα, αν θέλετε, από αχρηστία. Στο παρελθόν, ξαναλέω, γίνεται τεράστια προσπάθεια στο Ποδοσάκιο. Όντως έχει τις υποδομές, σίγουρα χρειάζεται να αναπτυχθεί περισσότερο και σίγουρα χρειάζεται να προκηρυχτούν παραπάνω θέσεις. Με έναν ογκολόγο και έναν αιματολόγο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εξυπηρετήσει περισσότερα από 50-60 άτομα, αν θέλετε, τη βδομάδα. Εννοείται πως είναι επιτακτική ανάγκη να οργανωθούν οι ογκολογικές μονάδες και στα περιφερειακά νοσοκομεία άλλων δήμων και περιφερειών. Γιατί ο καρκινοπαθής δεν μπορεί να μετακινείται από την Ξάνθη στην Αθήνα, γιατί εκεί θα γίνουν ακτινοθεραπείες. Οπότε πρέπει, αν θέλετε, να γίνουν πιο σωστοί σχεδιασμοί για να επανδρωθούν και να δημιουργηθούν νέες ογκολογικές μονάδες στις περιφέρειες. Ωραία. Κύριε Παπαθανασίου, δεν ξέρω να σας καλύπτω. Να είστε καλά. Κύριε Παπαθανασίου, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι τελευταίο ο Κώστας. Κώστα. Ναι, νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι στόχευση όλων και η πίεση, αν θέλετε, προς την πολιτεία, προς την κυβέρνηση, να στελεχωθούν αυτές οι μονάδες. Προκηρύχθηκαν θέσεις, αλλά δυστυχώς δεν καλύφθηκαν. Και αυτό είναι δυσάρεστο. Πρέπει να επαναπροκηρυχθούν και ενδεχομένως και με την αυτοδιοίκηση να υπάρχει και μια ελκυστικότητα στην θέση για να μπορεί κανείς να έρθει να υπηρετήσει την περιοχή. Νομίζω ότι η αυτοδιοίκηση έχει δώσει κίνητρα, νομοθέτησε χρήματα επιπρόσθετα για να έρθουν γιατροί. Νομίζω η πολιτεία τώρα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, έτσι. Εκεί είναι το ζητούμενο και να υπάρξουν εκείνα τα ποσά προς τους ανθρώπους αυτούς να έρθουν να εργαστούν. Να είστε καλά, κύριε Παπαθανασίου, ευχαριστώ θερμά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται μαζί με τον Κώστα, όπου τέτοιες ημέρες ουρές γίνονται. Σήμερα πραγματικά στις τράπεζες που γίνονται. Παρατηρήσαμε τεράστιες ουρές και στα ταμεία, σε τηλεπικοινωνίες, σε ενέργεια, αλλά κυρίως στις τράπεζες. Σήμερα από το πρωί υπήρξε μεγάλη ταλαιπωρία και ουρά σε όλα τα υποκαταστήματα τραπεζών. Ο λόγος είναι επειδή είναι η τελευταία εργάσιμη μέρα σήμερα. Λίγη η προθεσμία για την καταβολή πληρωμή του ΕΝΦΙΑ, των δύο δόσεων για όσους δεν έχουν πληρώσει καμία, της δόσης του Οκτωβρίου για όσους έχουν πληρώσει, και άρα αυτό δημιούργησε ουρές. Μάλιστα, πολλοί μας είπαν ότι οι τραπεζίτες δεν βγήκαν από την πόρτα της τράπεζας, αμήτι άλλο να δώσουν σειρά προτεραιότητας, χαρτάκια, ξέρω εγώ, για να μπορεί κάποιος, περιμένοντας την ουρά, αν ξέρετε ότι έχει το νούμερο 50 και αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί το 20, να πεταχτεί να κάνει και καμιά άλλη δουλειά, να μην περιμένει εκεί με το φόβο να μην χάσει τη σειρά του. Δυστυχώς η ταλαιπωρία ήταν στο επίκεντρο σήμερα. Ωραία. Για να δούμε το βίντεο. Μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά. Η τράπεζα εύχομαι να έχει λεφτά για να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι τελευταία μέρα το ΕΦΙΑ, γι' αυτό μαζεύτηκε κόσμος. Φαντάζομαι ότι όσοι δεν μπορούν να κάνουν ηλεκτρονικές συναλλαγές, ναι. Για τον ΕΦΙΑ και για κατάθεση σε λογαριασμό του παιδί μου. Έχει πολύ κόσμο σήμερα. Πάρα πολύ. Έχω τώρα μια μισή ώρα περίπου που είμαι εδώ πέρα. Μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα. Εγώ απορώ γιατί κανένας από τους τραπεζικούς δεν ήρθε στην ιδέα να πει το εξής. Εδώ που περιμένει ο κόσμος έξω, να βγει και να πει πάρτε τα νούμερα, ορίστε πάρτε τα νούμερα, να μην στεκόμαστε εδώ σαν τα χαϊβάνια. Να έχει χαρτάκι, δηλαδή, να έχει χαρτάκι και να ξέρω εγώ τώρα περίπου μισή ώρα μπορώ να κάνω και κάτι άλλο, να μην στεκόμαστε εδώ σαν στρατιώτες, έτσι δεν είναι. Πόση ώρα είστε, τώρα ήρθατε. Τι να πούμε, έχουμε δύο ώρες εδώ που δύο ώρες. Βέβαια. Χαμός γίνεται. Δεν βάζουν. Τώρα είναι. Πρέπει να βάλουν τα τέσσερα ταμεία να δουλεύουν. Να δουλεύουν τα τέσσερα ταμεία για να εξυπηρετούμαστε. Διαφορετικά δεν γίνεται. Εδώ δεν διακινδύνει. Εδώ δεν διακινδυνεύεται ο κόσμος.
Ατομική ευθύνη λένε. Ατομική ευθύνη. Είναι η τελευταία μέρα για τον ίδια, γι' αυτό. Ναι, γιατί. Ναι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν περισσότερο. Με πιο νωρίς. Ημερομηνία αυτή. Τι είναι αυτό σε μία μέρα, όλες τις τράπεζες έχει μία ώρα 100 μέτρα. Ας είναι 4 μέρες πιο νωρίς να πληρώνουν. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ίσως να δοθεί και μια παράταση μέχρι το τέλος. Μα το θέμα δεν είναι παράταση. Το θέμα είναι ότι είναι κάθε μήνα αυτή η δουλειά. Δηλαδή με μια μέρα που έχεις περιθώρια και αυτό μπορεί να μην προλάβει ο άλλος. Γιατί να γίνεται αυτό. Αναγκάζονται να κάθονται στην ουρά. Αναγκάζονται να καθίσουν στην ουρά. Ίσως δεν βλέπω να προλαβαίνουμε σήμερα. Μήπως χρειάζεται και παράταση. Τι να σου πω. Αυτό είναι κάτι που διαφέρει αυτούς που δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους ηλεκτρονικά. Που πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια οι συναλλαγές θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά. Να παραμείνουμε κυρίες και κύριοι στον χώρο της υγείας και της πανδημίας. Να συνδεθούμε με την Καβάλα και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Σπιτσέρη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θόδωρε. Είναι γνωστή η κατάσταση όλης της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχει υπάρχει υπερφόρτωση όλων των νοσοκομείων, πολύ μεγάλος αριθμός κρουσμάτων και ανθρώπων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία και μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχει χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη και μια πολιτεία που προσπαθεί να σώσει οτιδήποτε και να σώζεται, αλλά στο μεταξύ τα νοσοκομεία παραμένουν υποστελεχωμένα, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχουν γιατροί και επίσης όπως αποδεικνύεται, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην επικοινωνία, γιατί ο κόσμος δεν σπέβδει να εμβολιαστεί παρά το γεγονός ότι τα πράγματα γίνονται όλο ένα και χειρότερα. Και αντιλαμβάνεσαι πού μπορεί να οδηγήσει αυτό, καθώς ο καιρός χειροτερεύει μέχρι το Δεκέμβριο. Τηρήθηκαν τα υγειονομικά μέτρα χθες με τις όποιες εκδηλώσεις είχαμε, ενώ τις παρελάσεις με το τμήματα του στρατού και των σημειοφόρων μόνο και των παραστατών από τα σχολεία. Τηρήθηκαν τα υγειονομικά μέτρα από τον κόσμο. Ναι, Θόδωρε, προφανώς δεν υπήρξε πολύ μεγάλος συγχρονισμός. Τα μέτρα, η μη πραγματοποίηση των παρελάσεων με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Χρήστου Μέτριου σίγουρα συνέβαλε στο να μην παρουσιαστούν περισσότερα προβλήματα από όσα ήδη υπάρχουν, αλλά στο μεταξύ ήδη υπάρχει πολύ βαρύ επιδημιολογικό φορτίο, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στα νοσοκομεία, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νοσούν και πάρα πολλά κρούσματα σε όλη την βορειοανατολική Ελλάδα, με ό,τι τούτο μπορεί να συνεπάγεται τις επόμενες μέρες για τις πιο βαριές περιπτώσεις. Γιατί ο αριθμός των κρούσματων, με δεδομένο ότι υπάρχουν και αρκετοί εμβολιασμένοι, αυτό το 60% δεν είναι μικρό σε κάθε περίπτωση. Άρα μπορεί ο αριθμός των κρουσμάτων από μόνος του να μην λέει πια κάτι, γιατί μπορεί να υπάρχουν αρκετά κρούσματα και να υπάρχουν μεταξύ των οποίων αρκετοί εμβολιασμένοι που δεν θα νοσήσουν βαριά, αλλά αναπόφευκτα κάποιοι θα νοσήσουν βαρύτερα, και αυτό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την κατάσταση που βρίσκεται, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορεί να αντεπεξέλθει. Ναι, νομίζω, Μιχάλη, θα έχει ενδιαφέρον όταν δίδονται τα κρούσματα, να ξέρουμε στα κρούσματα πώς είναι εμβολιασμένοι και πώς είναι οι μη εμβολιασμένοι. Όπως λέμε στη ΣΜΕΘ, ότι στη ΣΜΕΘ είναι το 90% μη εμβολιασμένοι, το 10% οι εμβολιασμένοι. Αυτό θα έχει μια μεγάλη αξία για να δούμε πώς είναι η διασπορά. Ναι, βέβαια ο ΙΟΔΗ δεν μας τα δίνει αυτά τα στοιχεία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν υπάρχουν κάπου καταγεγραμμένα που θα έπρεπε κανονικά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ και ο Νίκος. Το ζήτημα όμως είναι ότι και το εμβόλιο ως εμβόλιο υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ως προς την αποτελεσματικότητά του, αφού το λένε οι γιατροί από την αρχή ότι μπορεί να υπάρξει ένα 5, 7, 8% σε κάποια εμβόλια που δεν θα πιάσει αρκετά στον ασθενή, οπότε θα νοσήσει και βαριά ακόμα και εμβολιασμένος. Δηλαδή, και να το δούμε αυτό, δεν πρέπει να πούμε ότι το εμβόλιο δεν είναι ασφαλές ή αποτελεσματικό. Απλώς, όπως όλα τα φάρμακα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν πιάνουν και τα εμβόλια. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό είναι και τη διαφύλαξη εμβολιασμένη. Και εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ιδιαίτερα σε μεγάλες συναθρήσεις, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον και αν μπορούν να είναι επαρκή επαγγελματικά τα εμβόλια. Ωραία. Έχουμε ένα βίντεο, νομίζω, Νίκο, με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, όπου περιγράφει και αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολη η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Και μάλιστα η κυρία Κάκα είναι γιατρός πρώτης γραμμής, η οποία αντιμετώπισε τον κορονοϊό στην πρώτη γραμμή, γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση, ποια τα προβλήματα, αλλά
Υπάρχουν και προβλήματα τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολο να αντιμετωπιστούν, ειδικά μετά την αποχώρηση πολλών νοσηλευτών λόγω του μέτρου αναστολής εξαιτίας του μη εμβολιασμού. Ωραία. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Ωραία. Ας πάμε, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και επανερχόμαστε. Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Βόρεια Ελλάδα και αυτό αποδεικνύεται από τον νέο επικαιροποιημένο επιδημιολογικό χάρτη. Έτσι, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο κόκκινο παραμένει η περιφερειακή ενότητα Εύρου, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, αλλά και Σερών, ενώ στο πορτοκαλί είναι η περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, το νησί της Θάσου και της Αμοθράκης. Στον Εύρο, δείκτης θετικότητας είναι στο 1,31%, με τους πλήρως εμβολιασμένους να φτάνουν μόλις στο 49,42%. Στην Ροδόπη, ο δείκτης θετικότητας είναι στο 1,78%, ενώ οι πλήρως εμβολιασμένοι είναι στο 52,71%. Στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, ο δείκτης θετικότητας παρουσιάζει σταθεροποίηση και είναι στο 0,97%, με τους εμβολιασμένους να αγγίζουν το 49,49%. Στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, ο δείκτης θετικότητας έπεσε στο 0,74%, με τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς να φτάνουν στο 51,76%. Στην περιφερειακή ενότητα Δράμας, ο δείκτης θετικότητας έχει αγγίξει το 1,63%, με τους πλήρως εμβολιασμένους να είναι στο 44,71%. Στην περιφερειακή ενότητα Σερών, ο δείκτης θετικότητας είναι στο 1,3%, με τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς να είναι στο 47,68%. Στο νησί της Θάσου, ο δείκτης θετικότητας είναι στο 0,29%, με τους ολοκληρωμένους εμβολιασμούς να είναι στο 59,43%. Στο νησί της Αμοθράκης, ο δείκτης θετικότητας είναι στο 1,31%, με τους πλήρως εμβολιασμένους στο 49,42%. Ενώ τέλος, στο νησί της Λίμνου, ο δείκτης θετικότητας είναι μόλις στο 0,04%, με τους πλήρως εμβολιασμένους στο 57,76%. Ρωτήσαμε με όλους τους συναδέλφους, όλους τους υγειονομικούς και τη διοίκηση και τον διοικητή της τέταρτης, είπε τα θέματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα για να τα λύσουμε. Σύμφωνα με τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονία-Θράκης, 357 άτομα νοσηλεύονται σε απλές κλίνες COVID, 265 ανεμβολίαστοι, δηλαδή το 74,3%, και 92 εμβολιασμένοι. 42 άνθρωποι νοσηλεύονται σε απλές κλίνες με μάσκα υψηλής ροής οξυγόνου, 35 ανεμβολίαστοι, δηλαδή το 83,3%, και 7 εμβολιασμένοι, ενώ 62 άτομα νοσηλεύονται σε μονάδες στατικής θεραπείας, 59 ανεμβολίαστοι, δηλαδή το 95,2%, και 3 εμβολιασμένοι. Κέντρα υγείας εξακολουθούν να δουλεύουν καθημερινά, να συνταγογραφούν, να βλέπουν τους ασθενείς. Τα επίγοντα όμως χρειάζεται να τα έχουμε μαζεμένα σε ένα κέντρο. Τα μέρη που δεν λειτουργούν απόγευμα είναι κοντινά στα νοσοκομεία. Είναι καλύτερα να είμαστε πολλοί γιατροί μαζί και να βοηθάμε και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κάθε επίγον περιστατικό σε μικρές αποστάσεις, από το να διασπείρουμε τις δυνάμεις μας και να μην δίνουμε καλές υπηρεσίες υγείας πουθενά ουσιαστικά. Άρα δεν κλείνει κανένα κέντρο υγείας. Όλα τα κέντρα υγείας είναι ανοιχτά. Όλη η πρωτοβάθμια γίνεται κανονικά, όλη η συνταγογράφηση, όλο ο προληπτικός έλεγχος γίνεται κανονικά και για τα επίγοντα έχουμε ένα μεγάλο κέντρο σε κάθε νοσοκομείο που δίνει λύση σε όλα τα επίγοντα προβλήματα. Σύμφωνα με τον απολογισμό καταγραφής κρουσμάτων από την 1η έως τις 28 Οκτωβρίου του 2021 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Δράμα καταγράφηκαν 1.875 κρούσματα, στον Εύρο 1.692, στο νησί της Θάσου 114, στην Καβάλα 1.283, στην Ξάνθη 1.665, στην Ροδόπη 1.084, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία, στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, για το διάστημα από 1 έως 28 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 1.753 κρούσματα κορονοϊού. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε θα μπούμε και στο τελευταίο μέρος και της σημερινής μας συνάντησης.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι από το διαφημιστικό διάλειμμα και μπαίνουμε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μας συνάντηση. CNews, μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα, του Flash, του Δίον και του Σέντερ. Πάμε να συνδεθούμε με όλους τους συναδέλφους για μία ακόμη φορά, με τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από τη Δυτική Μακεδονία, την Δήμητρα τη Μακρή από τη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο τον Σπιτσέρη από την Καβάλα και τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Ξεκινάω από τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο, όπου βρέθηκε στην Κοζάνη ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Βαγγέλη. Ο κύριος Κόψης βρέθηκε εδώ. Είναι του πιεστηρίου είδηση, γιατί συνεχίζονται μέχρι και την ώρα αυτή οι επαφές του. Είχε συνάντηση και με την περιφερειακή διεύθυνση, με δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια, αλλά και με τους διευθυντές των σχολείων όλης της περιφέρειας. Είδαμε μέρος της συνομιλίας του με αυτούς. Άκουσε πολλά ο κύριος Κόψης, που βρέθηκε στην περιοχή μας και είναι ακόμα εδώ. Από το θέμα της θέρμανσης των κτηρίων, πολύ σημαντικό εκτός αρμοδιότητας, αλλά πολύ μεγάλη σημασία. Τα κόστη και φέτος θα είναι πολύ υψηλά σε περιοχές όπως η Φλόρα και τα Δρεπενά, χωρίς τηλεθέρμανση για να θερμανθούν τα σχολεία. Το σημαντικότερο που άκουσε και αφορά τον ίδιο έχει να κάνει με τυχόν κενά και λήψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Κάτι που του επισημάναμε και εμείς, και εκεί επικεντρώνω το βίντεο που ακολουθεί, είναι το για ποιο λόγο τελικά δεν πήρε απόφαση το Υπουργείο να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών, το οποίο ειδικά τα χρόνια αυτά της πανδημίας είναι επίκαιρο. Να μειωθεί ο αριθμός. Τον ρωτήσαμε πόσες τάξεις είναι στα όρια τους πανελλαδικά, πόσες τάξεις έχουν μέχρι και 27 μαθητές και αν ήταν ρεαλιστική η αντιπρόταση πολλών και πολιτικών φορέων, αλλά κυρίως των ίδιων των δασκάλων εκπαιδευτικών, για να μειωθεί ο αριθμός. Είπε ότι δεν είναι ρεαλιστική πρόταση να μειωθεί ο αριθμός. Είπε ότι βάσει των δεδομένων που έχουν δεν θα είχαμε μείωση του κινδύνου, γιατί έτσι κι αλλιώς παίρνονται τα μέτρα προστασίας. Οι εκπαιδευτικοί όμως λένε κάτι πολύ διαφορετικό. Λένε ότι οι σχολικές αίθουσες στη στιγμή αυτή είναι οι πλέον πυκνοκατοικημένοι χώροι εργασίας σε όλη την χώρα. Δεν υπάρχει χώρος εργασίας στον οποίο να συγκεντρώνονται σε λίγα τετραγωνικά έως και 27 άτομα. Μόνο στα σχολεία συμβαίνει αυτό. Έχει όμως ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς το δικαιολογεί ο κύριος Γραμματέας. Ωραία. Να δούμε λιγάκι το βίντεο και αμέσως μετά σίγουρα θέλουν να σχολιάσουν όλοι οι συνάδελφοι. Βλέπω ο Νίκος ο Σπιτσέρης, δεν κρατιέται και ο Μιχάλης ο Αγραφιώτης. Βλέπουμε το βίντεο και επανερχόμαστε. Και τι απαντάτε σε αυτούς, πολλοί εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε τουλάχιστον φέτος να περιοριστεί ο ρυθμός μαθητών ανατάξεις. Το 27 ακούγεται υπερβολικό σε πολλούς εκπαιδευτικούς. Πώς απαντάτε σε αυτό? Καταρχήν να πω ότι πάει εξαιρετικά καλά η αντιμετώπιση και η διαχείριση του COVID. Δηλαδή, να σας πω ότι αυτή τη βδομάδα είχαμε τη Δευτέρα το τμήμα σε αναστολή και την Τρίτη κανένα και την Τετάρτη άλλα δύο τμήματα. Είναι πολύ λίγα τα τμήματα, είναι πολύ λιγότερα από το 0,02% τα τμήματα που είναι σε αναστολή και μερικές εκατοντάδες, θα έλεγα, μαθητές οι οποίοι είναι θετικά κρούσματα. Πηγαίνει εξαιρετικά καλά, που δεν ξεπερνάει το 0,5%. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι έτσι, κανείς δεν ξέρει βέβαια τι θα συμβεί στο μέλλον, αλλά τα πολλά, πολλά, πάρα πολλά τεστ, τα self που δίνουμε δωρεάν, τα rapid που δίνονται δωρεάν, εκτός εκπαιδευτικούς φυσικά, οι οποίοι έχουν το όπλο του εμβολιασμού και κάποιοι, ένα ποσοστό 15% περίπου, δεν το χρησιμοποιεί. Ο μεγάλος όγκος, πάνω από 85% των εμβολιαστέων των εκπαιδευτικών, είναι μια θωράκιση της εκπαιδευτικής συνότητας, γι' αυτό και πάμε εξαιρετικά καλά προς το παρόν και μακάρι να είναι έτσι. Τα τμήματα είναι απειροελάχιστα, τα τμήματα με 27 και 28 που είναι μέσα στην νομοθεσία. Γιατί στις μεγάλες πόλεις που υπάρχουν και 25 άρια και 26 άρια σε κάποιες λίγες περιπτώσεις από τα 85.000 τμήματα είναι πολύ 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 λίγες εκατοντάδες, δεν φτάνουν τις χιλιάδες τμήματα που είναι 27 και 28. Όλα τα άλλα είναι κάτω από 25. Λοιπόν, αυτά είπε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας. Σίγουρα θέλουν να σχολιάσουν ο Νίκος, ο Μιχάλης και η Δήμητρα. Νίκο, φωνάζουμε εδώ και καιρό και το λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί ότι δεν γίνεται να έχουμε τόσους μαθητές στις τάξεις. Ο Υπουργός λέει, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου λέει, μια χαρά λένε τα πράγματα. Ναι, δεν θα μας τρελάνουν όμως, Θόδωρε. Δηλαδή, ή υπάρχει πανδημία
και αποφεύγουμε τον συγχρονισμό για πολύ συγκεκριμένους λόγους, τους οποίους επιβάλλει η πανδημία και αυτή είναι η συμβουλή των ειδικών, τους οποίους ακούμε, ή δεν υπάρχει πανδημία, δεν υπάρχει πρόβλημα συγχρονισμού και άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ακόμα και οι μαθητές της τάξης υπερβαίνουν τους 30. Αυτό το μήνυμα και σημειολογικά που στέλνει η κυβέρνηση, η πολιτεία είναι πάρα πολύ κακό. Την ώρα που η εμβολιαστική κάλυψη βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, το αντιεμβολιαστικό κίνημα έχει τους οπαδούς που έχει, η κυβέρνηση στέλνει λάθος μήνυμα. Είναι σαν να λέει ότι στα αλήθεια το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και το πρόβλημα δεν είναι ο συγχρονισμός. Γιατί το λανθάνον μήνυμα είναι αυτό. Από εκεί και μετά υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα με τις διαστάσεις της επιπλέον που παίρνει η πανδημία λόγω ακριβώς αυτής της επιλογής. Είναι βέβαιο ότι όσα self-test και να δοθούν, όσα και μέτρα προφύλαξης και να ληφθούν, θα υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση του επιδημιολογικού φορτίου λόγω αυτής της πολύ συγκεκριμένης επιλογής και δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να επικαλείται, δεν ξέρω και εγώ, ποια αναγκαιότητα την οποία επιβάλλει όχι απλά το να σπάσουν τα τμήματα, να συμπτυχθούν οι τάξεις που μέχρι χθες λειτουργούσαν με λιγότερους μαθητές, διότι αυτό συνέβη. Το πρόβλημα εδώ και η μεγάλη κατηγορία, εξού και τα βατόμουρα που στέλνουμε στην κυρία Κεραμέως, είναι ότι δεν είναι ότι δεν έσπασε τα πολυάριθμα τμήματα, είναι ότι φρόντισε να τα αυξήσει. Δηλαδή, τμήματα με 18 μαθητές παντού σε όλη τη χώρα συμπτύχθηκαν για να φτάσουν στα 25 και στα 26 και 27. Δεν υπάρχει λογική εδώ. Δεν θα μας τρελάνουν, Θόδωρε. Μάλιστα. Δήμητρα, όπου εκεί στη Θεσσαλονίκη και με την Ομοσπονδία Κεντρικής Μακεδονίας των Γονέων, έτσι όπως μας μετέφεραν τα δεδομένα και τα επιδημιολογικά που υπάρχουν και τα κρούσματα έτσι όπως εξελίσσονται και στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά δείχνουν ότι τα σχολεία πλέον διαδίδουν οι μαθητές στον ιό. Συμβάλλουν τα μέγιστα στην πανδημία. Εδώ λέει ο γραμματέας του Υπουργείου, δεν υπάρχει θέμα, λέει, μια χαρά είναι το πράγμα. Χίλιες τάξεις λέει αν είναι σε όλη την Ελλάδα, κάνουν τα παιδιά self-test, λέει δεν υπάρχει. Κάνουν και εμβόλιο, δεν υπάρχει θέμα. Πώς το σχολιάζει? Νομίζω ότι είναι ακόμη μια φορά που η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στους εκπαιδευτικούς για να βγάλουν και να τηρήσουν τα μέτρα της κράτης πανδημίας. Είναι κάτι το οποίο το έχουν πει και οι ίδιοι πολλές φορές ότι είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Είναι το σημαντικότερο είναι ότι από τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών των ίδιων δεν μπορούν ούτε καν να ακολουθήσουν το γράμμα που θέλει να βγαίνουν διαδοχικά τα παιδιά στα διαλύματα. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο και αυτό και με τις συγχωνεύσεις και στην ουσία είναι ακόμη μια φορά που αποδεικνύεται ότι το Υπουργείο Παιδείας δεν ακούει τους εκπαιδευτικούς και τους φορείς τους που λένε ότι θα έπρεπε όλα αυτά τα μέτρα να τηρηθούν διαφορετικά και φυσικά να μην υπάρχουν τόσο πολλά παιδιά στα σχολεία. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα έπρεπε να αρχίσουν να σκέφτονται και στην Ελλάδα αυτό το οποίο γίνεται και έγινε δηλαδή μέσα στην αυτή τη εβδομάδα στην Αμερική, που ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων αποφάσισε να περάσει η δόση στα παιδιά από 5 μέχρι 12 ετών. Φυσικά μια πιο μικρή δόση, στο 1 τρίτο της δόσης του κανονικού εμβολίου που παίρνουν οι ενήλικες της Pfizer. Μάλιστα. Μιχάλη Γραφιώτη. Εγώ αυτό εκτός του πολυάριθμου αριθμού των παιδιών μέσα στις τάξεις, κάτι άλλο πονηρό που έκανε η κυρία Κεραμέως ήταν το 50-1. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε το 51% την πλειοψηφία των μαθητών για να νοσήσει για να κλείσει ένα τμήμα. Όταν ένας γονέας ακούει ότι μέσα στο τμήμα υπήρχε ένα κρούσμα, εκ των πραγμάτων δεν θα στείλει το παιδί του στο σχολείο. Εκ των πραγμάτων θα δημιουργηθεί πανικός και φυσικά δεν θα μπορεί να γίνει κανονικά και η ροή του μαθήματος. Και παίζουν το μεγαλύτερο σφάλμα της κυρίας Κεραμέως και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι ότι παίζουν με την υγεία των παιδιών. Και αυτό είναι εγκληματικό. Διότι ρισκάρουν λέγοντας ότι στην αρχή ότι δεν υπάρχει, τα παιδιά δεν κολλάνε, δεν κάνουν και χίλια δυο ψέματα, είπε η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, χωρίς να ακούει τους λοιμοξιολόγους, προέβη σε αυτή την κίνηση. Και δεν είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, Θοδωρή, ότι ο κύριος Κικίλιας πριν φύγει από το Υπουργείο Υγείας αποκάλυψε ειρωνικά, δεν ήταν λάθος αυτό, την κυρία Κεραμέως Υπουργό Υγείας, θέλοντας να πει ότι εσείς θέλετε να κάνετε κουμάντο και στα υγειονομικά, κάντε κουμάντο, αλλά η ευθύνη φυσικά είναι δική σας
και η κυρία Κεραμέως χρεώνεται και το δεύτερο κύμα της πανδημίας που είχε πάρα πολλούς νεκρούς και πάρα πολλά θύματα και διασυλλονωμένους και το νέο αυτό κύμα της πανδημίας το οποίο έρχεται και παρά τους εμβολιασμούς δεν μπορεί να διορθωθεί γιατί πάρα πολύ απλά τα παιδιά μεταδίδουν τον ιό και φυσικά όταν έχεις τέτοιες τάξεις μεγάλες πολυάριθμες σε κόσμο και σε, φυσικά και το 51 δυσχεραίνει πολύ την κατάσταση. Μάλιστα. Να αλλάξουμε όμως όλο το κλίμα, να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί συνεχίζονται οι εκδηλώσεις και για την εθνική επέτειο και για τα ελευθέρια της πόλης. Δήμητρα. Βεβαίως. Έχουμε αύριο, 30 Οκτωβρίου, είναι η ημέρα απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Αυτή έχει περάσει τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με πολύ σημαντική πρωτοβουλία του κυρίου Τριαντάφυλλου Μηταφίδη από την Δημαρχία, ακόμα του κυρίου Μπουτάρη. Αυτή η επέτειος ως η απελευθέρωση, η ημερομηνία απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης. Αύριο στις 11 η ώρα θα γίνει η κατάθεση στεφάνων και στις 11.30 θα υπάρξει μια εκδήλωση στη στήλη που έχει τοποθετηθεί δίπλα ακριβώς στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης, στην λεωφόρο που έχει μετονομαστεί σε λεωφόρο της 30ης Οκτωβρίου, προκειμένου να θυμίσει του Θεσσαλονικείς πότε ήταν και από ποιους έγινε τελικά η απελευθέρωση της πόλης. Και φυσικά κατόπιν θα ακολουθήσει και ένας περίπατος, ιστορικός περίπατος, ακριβώς στα σημεία εκείνα, στα οποία μαρτύρησαν ή έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διάρκεια της τριπλής κατοχής της Θεσσαλονίκης. Να πούμε βέβαια σε αυτό το σημείο ότι από τις 27 Οκτωβρίου, από την Τετάρτη, έχει αρχίσει και η έκθεση, η οποία έχει τον τίτλο «Μέρες κατοχής απελευθέρωσης». Φιλοξενείται στο κτίριο της αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, στην Αγγελάκη 13, και θα είναι εκεί μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου για όλους τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο για τους επισκέπτες της πόλης που θα θελήσουν να μάθουν τι ακριβώς έγινε εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα βίντεο νομίζω για τις εκδηλώσεις. Ωραία. Έχουμε ένα βίντεο για τις εκδηλώσεις. Πάμε να το δούμε, κυρίες και κύριοι. Να περάσουμε τώρα στο τι θα γίνει αύριο, τι έχει ήδη ξεκινήσει μάλλον, γιατί έχουμε και μια εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, που μπορώ να συμνήνω με ότι την είχα προκαλέσει το 2016 και μάλιστα σε συμβολική ημερομηνία το ΦΕΚ, 9 Μαΐου, μέρα δηλαδή οικολόγηση του 1945 του ναζισμού, επιτέλους καθιερώθηκε ως δημόσια γιορτή, δεν περιλαμβάνει εθνικές επαιτίους, δεν ξέρω, μήπως είναι αντεθνική. Κάποιοι ακόμα και τώρα δεν θέλουν να την τιμούν, νομίζω. Στέλνει ο κύριος Δυζικός σας, ο οποίος παραμένει τυπικός βέβαια στην εφαρμογή του γράμματος των σχετικών νόμων. Δεν περιλαμβάνεται στις εθνικές επαιτίους 28η. Ναι, και είδα και μια παρένθεση που έλεγε αν θέλει να παραστεί ο Δήμαρχος ή αν θέλει να παραστεί ο κάποιος. Το είδατε αυτό συμβαίνει πρώτη φορά, έτσι. Ναι, δηλαδή... Τον καιρό και μάλιστα τη στιγμή που, όπως ξέρετε, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο η ακροδεξιά πτέρυγά του έχει σηκωθεί στο πόδι στην κυριολεξία. Έχουν στείλει και έγγραφα τον κύριο Βορύδη και παντού και ζητούν αυτή η πολύ ταπεινή πλάκα κινήσεις του μαχητές. Ναι. Όχι μόνο απελευθέρωσαν την πόλη, αλλά την έσωσαν από την καταστροφή, γιατί ξέρετε ότι τα ναζιστικά κτίνη παζάρευαν την ασφαλή αποχώρησή τους με τις δομές της πόλης. Μέχρι τον παρακίνηση. Πύργο είχαν υπονομεύσει με εκρηκτικά. Ναι. Μάλιστα είχαν κοινάξει ένα μέρος του λιγουμενοβραχείου να μας προειδοποιήσει ότι δεν αστείευονταν. Χάρη στην δραστική επέμβαση των δυνάμεων του Ελλάς, η πόλη μπόρεσε την άλλη μέρα να έχει νερό, ψωμί, ρεύμα και συγκοινωνίες. Γιατί το μοναδικό συγκοινωνιακό μέσο εκείνη την εποχή, όπως ξέρετε, ήταν τα τραύμα. Λοιπόν, αυτή τη μέρα θα θυμίσουμε αύριο με αυτή τη σεμινή τελετή στο μέρος που είναι η αθληματική σύλλη ανάμεσα στο Βασιλικό Θέατρο και στην Λευκοπύργο. Ο δρόμος πια λέγεται Λεωφόρος 30 Οκτωβρίου εδώ και χρόνια. Και να το λέμε για να το συνηθίζουμε, για να προκαλούμε έτσι και σε ερωτήματα σε κάποιους για να το μάθουν. Και μετά θα ακολουθήσει ένα είδος ιστορικού περιπάτου, ξενάγησης στα σημεία που σημαδεύτηκαν από την γερμανική κατοχή και που σήμερα βέβαια τίποτα δεν υπάρχει που να το θυμίζει. Αυτά για τη Θεσσαλονίκη μας, τα ελευθέρειά της και τις εκδηλώσεις που ακολουθούν.
Θα κλείσουμε με την Καβάλα, στον απόϊχο της Εθνικής Επετείου, όπου αυτό το βίντεο ειλικρινά είναι καταπληκτικό. Νίκο, δηλαδή αυτός ο νεαρός, αυτός είναι το κάτι άλλο τώρα. Πες μας. Ο οκτάχρονος Σέργιος είναι σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο των εορταστικών εκδηλώσεων της φετινής 28ης Οκτωβρίου 1940 σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και κατά τη γνώμη μου είναι και πανελλαδικά ένας φοβερός πιτσιρικάς ο οποίος πρόλαβε να περιγράψει το όχι, να αναφέρει το τι δουλειά κάνει η μάνα του, ο πατέρας του, να εξηγήσει ότι θα φάει μπριζολάκια και να παραπονεθεί για τον ήλιο. Τα έκανε όλα αυτά μέσα σε 2 λεπτά και έδωσε ένα πραγματικά ξεχωριστό χρώμα στις φετινές εορταστικές εκδηλώσεις. Ένας εκπληκτικός πιτσιρικάς. Αν τα έδωσε όλα αυτά σε 2 λεπτά, μάλλον δεν μπορεί να γίνει δημοσιογράφος που μιλάνε πολύ και πολιτικός. Ναι, βλέποντας το βίντεο, εμένα με παρέλυψε στους στίχους του τραγουδιού του Διονύση Σαββόπουλου πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Τα παιδιά μας, έτσι είναι, τα παιδιά και τα μάτια μας. Πάμε να δούμε το βίντεο με αυτόν τον καταπληκτικό μαθητή, τον 8χρονο. Έχουμε μαζί μας ένα μικρό φίλο, ο οποίος θέλει να μας πει ένα χρόνια πολλά μάλλον. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για την απελευθέρωση του 1940. Εάν δεν υπήρχαν αυτοί, εμείς δεν θα υπήρχαμε καν τώρα. Μάλιστα, ποιο είναι το όνομά σου? Σέργιος. Ο Σέργιος, μάλιστα. Ο οποίος Σέργιος, ο Σέργιος. Πώς σου φάνηκε φέτος η παρέλαση που ήταν ολιγόλεπτη? Όχι και τόσο ωραία, γιατί δεν παρέλασαν οι μαθητές και ήταν λίγο στενάχωροι, γιατί αυτή η παρέλαση και πάλι μπορεί να ήταν καλός ο καιρός και ο ήλιος όμως ζηματάει ακόμα. Μας έλειπαν λοιπόν οι μαθητές σήμερα, Σέργιο. Ναι, μας έλειπαν. Δεν πειράζει, ίσως την επέτειο της 25ης Μαρτίου να καταφέρουμε να τους δούμε. Ναι. Πόσο χρόνο είναι ο Σέργιος, Έλενα? Άντε και του χρόνου. Πόσο χρονών είναι ο Σέργιος? Σέργιο, πόσο χρονών είσαι? Εγώ είμαι 8. Να γυρίσει λίγο. Είναι 8 χρονών και έχει ολοκληρωμένη άποψη για τα πάντα. Κάντε μια αγκαλίτσα να γυρίσει λίγο και στην κάμερα να δούμε το προσωπάκι του, γιατί είναι λαλίστατος και μάλλον είναι το αύριο. Είναι λαλίστατος, ναι. Μπράβο, να το χαίρονται οι γονείς του. Είσαι λαλίστατος, Σέργιο. Φαίνεται, ναι, μάλλον από τους γονείς σου. Ναι. Τι επάγγελμα? Συγκεκριμένα είναι από την μάνα μου, αλλά... Η μαμά τι επάγγελμα κάνει? Η μαμά δεν δουλεύει, είναι νοικοκύρα του σπιτιού. Νοικοκυρά είναι. Και σήμερα τι μαγείρεψε για την οικογένεια, αφού είναι νοικοκυρά? Μπριζολίτσες. Χριστέ μου. Πολύ ωραία. Ο παπάς τι δουλειά κάνει? Ο παπάς δουλεύει σε μια καφετέρια πακετάς, είναι στο Just Coffee. Ωραία, κάναμε και λίγο διαφήμιση. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Πω. Σέργιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να. Είσαι εδώ με τον παππού, ε? Ναι. Μάλιστα. Υπερήφανος ο παππούς. Πάμε λίγο να ακούσουμε και τον παππού. Όχι, ένα χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά και του χρόνου γερή. Να το χαίρονται, να το χαίρονται. Ευχαριστούμε. Να το χαίρονται. Το όνομα από εσάς το πήρε? Όχι. Όχι. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, και με αυτό το πολύ ωραίο βίντεο ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο το Σπιτσέρι. Καλό Σαββατοκύριακο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Νίκο. Καλό Σαββατοκύριακο, Θόδωρε. Ευχαριστώ θερμά τον Μιχάλη τον Αγραφιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Και στη Δυτική, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο στην Δήμητρα Μακρύ και στη Θεσσαλονίκη μας και στην Κεντρική Μακεδονία. Καλό Σαββατοκύριακο και να μην ξεχάσουμε να αλλάξουμε τα ρευλόγια μας. Στις 4 η ώρα αλλάζει η ώρα πάλι. Ναι, έτσι. Την Κυριακή, ξημερώνοντας προς Κυριακή. Βεβαίως. Τελικά δεν πέρασε. Τελικά δεν πέρασε αυτό που συζητιόταν επί Μακρόν. Λοιπόν. Ακόμη όχι. Ακόμη όχι. Και καλό Σαββατοκύριακο στη Δυτική Μακεδονία και στο Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλή συνέχεια σε όλους. Να ευχηθούμε και σε εσάς, κυρίες και κύριοι, ένα καλό Σαββατοκύριακο, ένα όμορφο απόγευμα που ακολουθεί. Ανανιώνουμε το ραντεβού μαζί σας για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.